Συνεχίζονται οι λαϊλασίες στο παλιό νοσοκομείο Καβάλας. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τα σώματα θέρμανσης που βρίσκονται στο γυάλινο κτίριο του παλιού νοσοκομείου Καβάλας. Δεν χρειάστηκε καν να προχωρήσουν σε διάρρηξη, καθώς τόσο η περίφραξη στο παλιό νοσοκομείο Καβάλας, όσο και η είσοδο στο γυάλινο κτίριο δεν έχουν κλειδαριές. Οπότε ανενόχλητοι μπήκαν στον προάβλιο χώρο, κατευθύνθηκαν προς την είσοδο του γυάλινου κτιρίου, άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν στο εσωτερικό, αφαιρώντας τα σώματα θέρμανσης προκειμένου να επιστρέψουν και πάλι και να τα πάρουν. Οι άγνωστοι δράστες μπήκαν με μεγάλη ευκολία στο χώρο, έβγαλαν και συγκέντρωσαν τα σώματα καλοριφέρ στον τρίτο όροφο του κτιρίου. Όπως βλέπετε κι εσείς, οι άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν 18 σώματα και τα συγκέντρωσαν στον τρίτο όροφο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πολύ πιθανό να επιστρέψουν και πάλι μετά από λίγες ημέρες προκειμένου να τα πάρουν. Εικόνες εγκατάλειψης σε ένα χώρο που κάποτε έσφιζε από ζωή. Ακόμη υπάρχουν πεταμένες ηλεκτρικές συσκευές, εκτυπωτές και αναλώσιμα νοσοκομιακά είδη, ενώ οι τουαλέτες είναι φανερά γυμνές, γεγονός που αποδεικνύει ότι κάποιο ανθρώπινο χέρι έβγαλε οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο προς πώληση. Πολύ πιθανόν οι δράστες να επιστρέψουν για την επόμενη λία τους, που δεν αποκλείεται να είναι τα τζάμια τείχου που έχουν αφαιρεθεί και βρίσκονται εξίσου στιβαγμένα στο πάτωμα.